κρέμεται ο κόσμος από τα χείλη σου, να το ξέρεις αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ευθύνη αυτό. Περιμένουν πώς και πώς, τι θα τους πεις για να προσέξουν τις κακοτοπιές και να βρουν τις ευκαιρίες. Αλήθεια είναι αυτό. Η κατάσταση είναι πραγματικά. Για τη Βασίλισσα είχες δει. Λοιπόν, από τον Σεπτέμβριο του 2021 είχα γράψει άρθρο για τη Βασίλισσα. Πριν ένα χρόνο δηλαδή. Πριν ένα χρόνο. Χριστόφορος, είσαι καλός στα μαθηματικά. Ναι. Ωραία. Και εδώ ανέλυε το αστρολογικό προφίλ. Αφού γράφω πολλά για τη Βασίλισσα εδώ γεννημένη, στο τέλος γράφω ότι η Βασίλισσα, βέβαια το δυσαρμονικό τάφ που έχει Άρη, Δία, Κρόνου, Ποσειδώνα, τέσσερις πλανήτες, δηλώνει και τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, δύο πολέμους κτλ, αλλά και τη δύναμή της να επιβάλλει τη θέλησή της. Πρέπει όμως να αναφέρουμε πως αυτό το δύσκολο τάφ σύντομα θα ενεργοποιηθεί και πάλι, φέρνοντας αντίστοιχες δυσκολίες στο προσκήνιο. Ένα χρόνο πριν. Το είχε δει. Ένα χρόνο πριν. Όλοι οι ανόητοι χειροτέρεψαν. Δεν είδα καμία βελτίωση. Δεν το έχω δει εγώ, παιδιά. Μιλάνε οι πλανήτες και σιγά σιγά να τριχιάζω, γιατί πιστεύω τόσο πολύ στην αστρολογία. Πιστεύω τόσο πολύ. Λοιπόν, έλεγε ότι το επίπεδο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο.